Λοιπόν, δυστυχώς φίλε, δεν έκανα σωστά το δώρο. Έλα από εδώ. Δεν το έκανα σωστά το δώρο. Καλά, σε βλέπουμε. Υπάρχει θέμα, σύμφωνα με τις αρχές και τα ήθη και τα έθιμα των δώρων που έχουμε στα χωριά. Γιατί έτσι γράφουμε στο χωριό με εμένα, το κάνουμε αλλιώς. Οπότε πρέπει να πάρω πίσω το δώρο αυτή τη στιγμή. Άσετε μαλάκα μέσα εκεί το RB. Αυτή κι αν είναι αναβάθμιση. Θα κόψουμε λίγο. Και κίνηση πλάγια, θα βάλετε σημαίνει πλάγια, θα χωρέσει. Κύριος Πολιτάνος. Κύριος Πολιτάνος, σας τσάχνω. Κύριε Πολιτάνο, σας χρειαζόμαστε φίλε. Είχαμε να πάρουμε κάτι πίσω. Ναι, ναι, θα σου πω, θα σου πω. Να κάνουμε έτσι γράφουμε. Γράφουμε. Λοιπόν, καταρχάς πώς πάει το project. Βρήκες άμα θα κάτι... Κάτι πραγματάκια βρέθηκα. Πραγματάκια βρήκες. Κάτι πραγματάκια βρέθηκα. Γεια σας εδώ. Γεια σας εδώ. Έχουμε θέμα. Έλα από εδώ μπροστά για να... Εγώ έχει την Πεμβέρωτη έτσι να τριοδέξει. Έχουμε θέμα. Λοιπόν, δυστυχώς φίλε, δεν έκανα σωστά το δώρο. Έλα από εδώ. Δεν το έκανα σωστά το δώρο. Καλά, σε βλέπουμε. Υπάρχει θέμα, σύμφωνα με τις αρχές και τα ήθη και τα έθιμα των δώρων που έχουμε στα χωριά, γιατί έτσι γράφουμε στο χωριό με εμένα, το κάνουμε αλλιώς. Οπότε πρέπει να πάρω πίσω το δώρο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρω πίσω το δώρο. Δεν σε ρωτάμε κάτι. Το παίρνουμε έτσι στη ψύχρα. Γιατί δεν το κάνω σωστά. Οπότε πρέπει να το κάνω σωστά. Okay. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι πρώτα για να πάρω λίγο. Μην πολυστηρίζει. Ναι, μην πολυστηρίζει το όμα. Μην πολυστηρίζει. Κρατάω. Στηρίξω σε αυτό άλλο τώρα που σου κάνει. Γιατί αυτό δεν θα ξέρουμε. Περίμενε. Και εδώ πέρα λυπήσει. Πε τα. Δίκα σε τον να. Δίκα σε τον να. Θα μου πατά. Ωραία! Χωρίς μπαταρία, δεν έχει μπαταρία. Και χωρίς φορτιστή όμως. Το φορτιστή ξέρω ότι δεν το βρήκαμε αυτές που πήγαμε. Θα το πω. Ο Ιακύμ ξέρει, ο Ιακύμ. Και δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Χωρίς βενζίνη, Ιακύμ να βάλουμε βενζίνη. Την μπαταρία πίσω τη θέλει. Μαλάκα, πάμε ξανά. Τουλάχιστον να μην πω τι. Πριν από δύο μήνες, νομίζω, είχα εδώ τα δύο τα δικά μου και ήσουν εσύ μέσα εκεί στο σέρβις, ήσουν εδώ έξω και γυρνάς και λες πώς θα γουστάρω αυτά τα GC8 τα σκάφη, τις πλατφόρμες τέλος πάντων. Και λες τον Κωστάκη και λέει Κωστάκη ναι, και σου λέω αυτό δεν είναι το πιο γαμάτο απ' όλα. Πιο για μένα. Ναι, λέει για το GC8. Και μετά από τρία λεπτά γυρνάς και μου λες, εγώ ήμουν εκεί στον πάγκο, γυρνάς και με λες άμα βρεις κανένα σκάφος. Πλατφόρμα. GC8 φθηνό, πες μου να το αγοράσω. Το βάζω εγώ. Περνάει ο καιρός, πριν από τέτοιο βρίσκεται αυτό μπροστά μου που πήρες. Βρέθηκε μπροστά μου όντως, δίπλα στην γωνιά μου και αυτά. Η πρώτη, στην αρχή δεν λέω το πάρω. Το είχα αφήσει για να κύκλωση. Η πρώτη δεν λέω το πάρω, γιατί έχω πάντα αρχικά να έχω πόρτες, φανάρια, οτιδήποτε. Σαν μάμα. Μετά σκέφτομαι, θυμάμαι αυτό που είπε. Και λέω, όχι ρε φίλε, λέω, το δώσω δώρο, έτσι το σκάφος θέλει. Και τα άλλα δεν χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Οπότε λέω θα το δώσω όλο για να το πω ότι πριν τα πετάξεις, γιατί θα τα βγάζει σίγουρα, ήξερα ότι θέλει να κάνει project, δώστα μου. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να σου το κάνω έτσι το δώρο, γιατί είναι λάθος οι αρχές των δώρων. Δεν γίνεται έτσι. Μπορείς να δώσεις, δηλαδή, δεν μπορώ να σου δώσω εγώ ένα κινητό iPhone 15.500 ευρώ και τη θήκη θα σου πω επειδή είμαι δεμένος όταν τη βγάλεις και βάλεις άλλη να μου τη δώσεις. Έχω αρχίσει και αγχώνουμε. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, έτσι γράφουμε. Και έχω στραβώσει. Τώρα τι συγκρίνει, Βίλε. Δεν μπορεί όπω ένα άνθρωπο πολύ ωραία, αυτό ήταν εύστοχο. Δεν μπορεί να κάνω δώρο το αμάξι μου που βάζω ήχο μέσα και έχω βάλει 5.000 ήχο. Εύστοχο, ναι. Και θέλω να πάρω άλλο αμάξι και να βάλω τον ήχο μέσα και να σου πω ξύπνη το αμάξι δεν το θέλω. Πάρτο. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι δώρο. Πρέπει να το δώσω όλο τον ήχο. Όλο μαζί, ναι, ναι. Για μένα αυτό είναι ηλίθιο, okay, γιατί ειδικά σε μεταξύ φίλων, γιατί δεν πήγα σε μια δεξίωση. Δεν πήγα σε μια δεξίωση ή σε ένα γάμο να του πα το δώρο και να τον πει.
Είναι μεταξύ μας και οι αλλαξοχωρές που κάνουμε αυτή με τα αμάξια, γιατί αυτοί που ασχολούμαι με αμάξια το γράψαμε. Ένας το έγραψε, έτσι. Ναι. Ένα διάβασα. Ναι, και εγώ. Όσοι ασχολούνται με αμάξια, ξέρεις ότι κάνουμε αλλαξοχωρές. Ιθοτσέργας. Γιατί κοίταξε, εγώ θα σου πω το άλλο. Πιστεύεις ότι εσύ το έδωσε το αμάξι, μεγάλη έτσι. Ο Μιχάλης, αν θα τα έβγαζε αυτά. Και εσύ και εσύ ερχόσουν και έλεγες, Μιχάλη, ξέρεις τι, θέλω το σασμάν. Θα σε έλεγε ο Μιχάλης, όχι, δεν στο πίνω. Όχι ρε φίλε, μα εγώ το θεωρούσα δεδομένο γι' αυτό και το είπα στο βίντεο, γιατί το θεωρούσα, δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω ένα ψεύτικο βίντεο που να μην πω τίποτα και από πίσω να πάω να πω Μιχάλη. Όχι, εγώ το είπα πως το μιλάμε εδώ μέσα, γιατί είμαι 1000% αληθινός και ειλικρινής αυτό που είμαι. Γιατί να σας κρύψω τώρα. Και κάποιοι θυχτήκανε, λέει μισό δώρο και αυτή την ευκαιρία. Και γύφτανε. Την μπαταρία του έχουν άλλη μια εδώ πέρα. Που έχουν και άλλα. Δεν δείξε. Άμα τι φορτίζει, δεν θα δουλεύουν, είμαι σίγουρο. Okay. Και για την μπαταρία του είπα ότι τώρα που έχω πάρει ένα 2-3 αμάξια, okay, έχω μείνει μπαταρίε και να βάλω το σάνι του λέω, έχει την άλλη την καινούρια. Η άλλη καινούρια. Δεν είμαστε τόσο μικροί. Ναι, αυτό. Αλλά ούτε εσεί είστε προ τα μένα, ούτε εγώ. Καταρχά και να μην έλεγε τίποτα, για να πω λίγο κάτι, και να μην έλεγε τίποτα, μοντέρα σα μάλλον έτσι χρειάζεται να κατέβει. Το ξέρω, μα πειράζει. Θα φορτωνόταν ήδη πίσω στην καρότσα και θα έλεγα πού τα φινό. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει ανάγκη από το 1,6 για να κάνει βόλτε καθημερινό αμάξι, δεν έχει αμάξι. Ναι, τρία αμάξι. Τώρα έχει και μια άλλα και. Πατίνι! Το δίτρο γκέι. Α, το δίτρο γκέι, ναι. Το ήθελε για project card. Γι' αυτό του φέραγα το. Οπότε πρέπει να το κάνω σωστά τώρα. Πρέπει να σου κάνω δώρο. Το σκάφο. Σου κάνω δώρο το σκάφο. Project card. 100% το σκάφο. Μόνο το σκάφο. Με τι σκουριέ μαζί. Μα με τη σαπίλα, έτσι. Τα άλλα βέβαια. Δεν στο πιτσέρα απέξω. Δεν στο τίπλα. Μα το μαραντούνο που κάνει έστω. Μου τα αφήνει για να μπορώ να κυκλοφορώ το αυτοκίνητο μέσα έξω. Στα αφήνω δανεικά και αγύριστα. Τα παίρνει, θα κάνει ό,τι θε. Άμα θε να πάρει το αμάξι κυκλοφορώ. Και αν θε ή αν δεν θε, γύρω να τα γυρίσει. Αυτό, οκ. Okay. Αλλά εγώ το δώρο την καρότσα που ήθελε, γιατί καρότσα ήθελε, καταλάβατε καρότσα ήθελε, του το έκανα δώρο. Δηλαδή και να το έκανε αυτό και να μένει σε αυτήν την μαλακά. Ήρθε ένα που το άφησε για να πάρω αυτό το τέτοιο. Θα σου λέει εγώ, όχι ρε Μιχάλη, γαμηθήκαμε. Μιχάλη, ρε φίλε, θα του πουλήσει το σασμάν πίσω. Σωστό. Παγιά. Μία δρόμπλα από το σασμάν. Με το δίκαιο. Δύο δρόμπλα από το σασμάν. Δανεικά θα το πάρει. Με δανεικά θα το πάρει. Κάτσε, έχω κάτι ψηλά εδώ μέσα. Θέλω προτεραιότητα, δεν βγαίνει. Ένα 40 καταβολή. Ένα καταβολή για να κλείσει. Εντάξει, βγάλει τι βαλβολίνε. Χωρί βαλβολίνε. Εντάξει, και εκεί. Έτσι, κλείσαμε. Κλείσαμε. Τώρα είναι σωστά. Τώρα είναι σωστό. Διατυπωμένο. Διατυπωμένο. Σωστά. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αλλά το είπαμε σωστά αυτή τη φορά. Γιατί με είπαν και γύφτο. Άρα δεν το ζήτησε πίσω, το πούλησα. Μου το πούλησε και το ξαναγόρασε. Ναι. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτή ότι ήθελε. Ναι. Άκουσα και το άλλο. Πάρε το άλλο, το άκουσε. Κωστάκι! Άκουσε το Μιχάλη τώρα. Και πήγε στο σκουπίδι, λέει, και θα τον βάλει στο να φάει εργατόρες και λεφτά. Μαλάκε. Αυτόν εδώ πίσω εδώ, λυπάσαι αυτόν εδώ. Αυτό να δω, το λυπάσαι. Θα βάλω τον Κώστα να κολλάει. Ο εργατόρος του Κώστα. Αλλά και στο άνθρωπο είσαι project car. Γιατί η μισή χαρά στο project car είναι να φας τις εργατόρες που λέτε εσείς για να το φτιάξεις και να. Δημιουργία. Όταν το φτιάχνεις, να το βγάζεις μετά βόλτες και αυτά, οκ, την κάμπλε. Αλλά περισσότερο χρόνο έχουν φάει να φτιάχνουν το χείλουξ του, το χάλουξ του, οκ. Με να έβαλα αυτό, έβαλα εκείνο, τώρα τη μόνια πήρα. Παρά πηγαίνει πάνω. Εντάξει, το πηγαίνει, αλλά περισσότερο ζώο φτιάχνουν. Εκεί είναι το γούστο. Για αναβάθμιση. Θα δει την αντίστοιχη την βόλτα που θα κάνει. Μάθω, εμάθω το έργο μα. Είναι ο χρόνο σου 2024. Ρε φίλε, είναι δικό του. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τα αυτοκίνητα. Το ξέρω, ρε φίλε. Όλοι. Και εγώ όταν ασχολούμαι με του υπολογιστέ, δεν είχα χρόνο να φτιάξω πολλέ ώρε. Η δική μου ήταν διαλυμένη. Πάντα έτσι γίνεται σε όλε τι δουλειέ. Βρήκε την καρότσα που ήθελε τώρα, γιατί μπορεί να βγουν και άλλο και ανεβαίνουν. Την βρήκε δωρεάν κιόλα. Την έχει εδώ και όμω δεν φτιάχνει. Α, μπράβο. Μπορεί να το κάνει σε ένα χρόνο. Και έχει και να κάνει βόλτα από εκεί. Μα δεν τον κυνηγάει κανένα. Όποτε έχει την όρεξη και τον χρόνο θα το κάνει, ρε παιδιά. Και δεν ξαγοράσει. Δεν του βιάζει. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό τώρα που έγινε. Μου θυμίζει που τώρα τελευταία γίνεται της μόδας και από τη μία κλαίω, την άλλη νευριάζω. Φίλε, όχι σε μένα. Βλέπω άλλα social media. Προσπαθούν τώρα κάποιες εταιρείες με σουβλάκια, με γύρους, με αυτά να κάνουν βιντεάκια που να δείξουν τα προϊόντα τους. Και δεν σου λέει να έχω αυτό το σουβλάκι από εδώ. Κάνουν κάποια έξω βιντεάκια. Και πάει ο άλλος και λέει: φίλε, έχω 15 ευρώ. Τι μου δίνεις? Και λέει: με 15 ευρώ σου δίνω 2 σουβλάκια, ένα σουτσουκάκι, ντομάτα, πατατούλες, δίπλα και αυτά.
Τα σχόλια από κάτω είναι, αν είναι η τιμή normal ή έστω ένα ευρώ παραπάνω έτσι που μπαίνει, είσαι απατεώνας, είναι διαφήμιση. Κατέβασε το με 13 ευρώ, τον έδωσες δύο σου τζουκάκια μόνο και δύο σου βλάκια. Και τι, βάλεις και την ντομάτα του κρεμμύδι δίπλα και τις πατάτες που κάνουν 30 λεπτά. Γραφτίζουν κάποιοι. Ναι, γράφει όλα αυτά. Αν ο άλλος, γιατί λέω ρε φίλε, δεν είναι τόσο ακριβά, έκρινα εγώ. Εντάξει, δηλαδή τώρα η τιμή με άλλα μαγαζιά μπορεί να τα 50 πάνω, 50 κάτω. Άρα δηλαδή όποιος βγάζει μια προσφορά με 13 ευρώ τόσο, είναι απατεώνας, οκ. Okay. Ένα αυτό. Και δεύτερο, άμα ήταν φθηνός, γιατί βγαίνει κάθε φθηνή. Με 5 ευρώ σου δίνει σου βλάκι και κάνει σου βγάλει. Γράφει τρώτε. Τι να δεν τρέψει το βγάζει στο Ιντερνετ. Ναι, δεν τρέψει το βγάζει στο Ιντερνετ. Κάθε μαγαζί κάνει την προσφορά που μπορεί. Τα βάζει κάτω και βλέπει τι το συμφέρει να κάνει. Δεν είναι ανάγκη να φύγει στον άλλον. Επαγγελματία είναι άλλο. Είναι π.χ. σαν να σε λέω εγώ να σε κάνω δώρο το σέρβι. Θα σε κάνω δώρο το σέρβι και να σε βάζω τα λάδια τα οποία έχω στο δώρο και να μιλά γιατί με βάζει τα λάδια. Δεν είναι καλά τα λάδια. Δεν γίνεται να σε βάλω να σε κάνω δώρο ένα σέρβι και να σε βάλω λάδι αξία 20 ευρώ το λίτρο. Δεν βγαίνω ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε πώ το λέω. Κάθε μαγαζί προσφορά που βγάζει, την βγάζει. Για να το θεωρεί κάποιο ακριβό, δεν πα εκεί. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να, να σε προσβάλλει. Άλλαξε την κίνηση. Αν ήταν εδώ σε σένα ο άλλο και σου λέει πόσο θέλει φίλε να λάβει, γιατί δεν έλεγε εγώ 100 ευρώ και θέλω τα πολλά, θα σου λέει: Όχι, φίλε, ευχαριστώ και θα έρθει. Δεν θα σε έλεγε τα μούτρα σου. Ρε τώρα είσαι επαγγελματία, εσύ είσαι καραγκιόζη, αλλά πίσω από το πληκτρολόγιο ο καθένα βγάζει την μαλακία. Είναι πιο εύκολο να ξέρουν μαλάκα 8 χρόνια γιατί κάποιοι ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα γιατί. Δεν είναι ότι γράψανε αρκετοί και κάποιοι γράψανε σε βλέπουμε και μεγάλο. Λέμε 48 χρόνια, 50 χρονών. Σεβαστό, οκ. Okay. Βέβαια δεν σημαίνει ότι είσαι μεγάλο εσύ και δεν το λέω για αυτό να. Γενικά ότι αν είσαι μεγάλο και εγώ 45 είμαι. Μπορεί να είμαι μαλάκα, οκ. Okay. Παρά και ένα πιτσιρικά να είναι πιο σωστό. Παρ' όλα αυτά. Είμαι μεγάλο, σε βλέπω 7 χρόνια, ξέρω και αυτά. Αλλά λέει μετά από αυτό που δεν ήταν σωστό το δώρο. Θα το σκεφτώ, λέει. Ίσως έκανα λάθος στο παρακολουθώ. Άκτορ. Και του λέω τόσο επιφανειακό που μετά από 1500 βίντεο. Που έχει δωρεάν. Όλα αυτά που έχουμε κάνει στο ελληνικό YouTube, πάνω στα φτιά δεν καταπίνει που λέει ο Στέφανος. Έχουμε φέρει σκαϊλάνια, σούπρες, πατήματα, τρελά με αμάξια που δεν έχει ξαναδεί. Σκυλίνε. Έχετε δει εδώ να φτιάχνουν άλλοι μαλάκες αμάξια που όλοι λέγανε είναι για πέταμα, να το φτιάχνουν και να βγει αυτό που βγει που θα βγει σε λίγο. Φανιακή σχολή. Και μετά από αυτό, κάτσε δεύτερο βίντεο. Και μετά από αυτό, γυρνάει και λέει μετά από 1500 ώρες δωρεάν κατανάλωση που έκανε. Και το δωρεάν δεν το λέω, εγώ το θέλω και το κάνω. Γιατί άλλα κανάλια. Άλλα κανάλια είναι κλειστά. Σου λέει δώσε 40-50 100, 400 ευρώ. Κλειστό, ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, τα λεφτά μου βγάζουν από το YouTube με τα δωρεάν, έτσι από τις διαφημίσεις. Αν έκανα μία κλειστή ομάδα στο YouTube και έβαζα 50 ευρώ από τους 120.000, ρε φίλε, 50 θα μπαίνανε. Τα έβγαζα τα λεφτά. Και περισσότερα θα βγάζω από ό,τι βγάζω τώρα. 50 άτομα θέλω μόνο για να βγάζω τα λεφτά που βγάζω από τα δωρεάν βίντεο. Αλλά δεν θέλω, μια ζωή το έλεγα. Θα τα έχω όλα ανοιχτά, ακόμα και τα members. Το μόνο που τους δίνω είναι το βλέπουν μια μέρα νωρίτερα. Τώρα έδωσε στροφή. Να λένε 50 να σου πούνε όλα 2.500 βγάζω. Καλά το γάμισες. Καλά σε γάμισε. Πολλά περισσότερα. Γενικά αυτό που επικρατεί. Μάθα τώρα, δεν σπρώχνω τις κάμερες εδώ. Σου πουλάω iPhone, αλλά τη θήκη τη θέλω πίσω. Αυτή είναι μουρικά. Την αγοράζω εγώ τώρα. Άμα την αγοράζω, ναι. Είμαι μουρικά, δεν έχει το iPhone. Γενικά αυτό που επικρατεί, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, γενικά στα πάντα και σε μπάλα και σε ό,τι θες. Χίλια καλά να κάνει κάποιο. Άμα κάνει ένα λάθος, πες ότι αυτό που έκανε ο Αλέξης ήταν λάθος. Τα διαγράφουν όλα. Ναι, λογικό είναι. Έτσι πρέπει. Είμαστε αλλιώς δεν έχει πλάκα. Μηδενιστές, ναι. Που να πω κάτι, έχω κάνει λάθη και έχω πει πολλές φορές παιδιά έκανα λάθος. Και στον τρόπο που πάω να φτιάξω ένα αμάξι και στην επιλογή του αμαξιού, το είπα μετά, μαλακία μου. Και στο Skyline το είπα, ας πούμε, ότι έκανα λάθος και μπερδεύτηκα. Μαλακία μου. Αλλά ευτυχώς με σώσανε οι μεκάνικα. Οκ, αλλά μαλακία που νόμιζα ότι είναι καθαρό. Γιατί πήγα και εγώ, πήγε και ο Φώτης. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν καθαρό. Φαινόταν γιατί είχε τα κολοσπόιλερ, δεν έχει μέσα μπαίνουνε. Μπαίνουν τόσο μέσα. Έβαλα κάμερα από κάτω, είχε λάσπη. Και νόμιζα ότι αυτό είναι το σίδερο. Έβαλα και το χέρι, ήταν λίγο. Είχε λάσπη μόνο. Λέω είναι καθαρό. Από κάτω ήταν μπουρδέλο. Τέλος πάντων, έχω κάνει λάθη πολλά. Όλοι κάνουμε. Κανένας δεν είναι λάθος, έτσι. Α, το συγκεκριμένο επιμένω ότι δεν είναι αυτό. Α, παίρνει τη λάθη. Α, είναι της μούδας. Το συγκεκριμένο επιμένω. Κωστάκι! Δεν είναι τόσο λάθος όσο είναι λάθος. Λάθος. Είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης που έκανα εγώ και που κάνω εγώ στο μυαλό μου προς τους φίλους μου
βάσει με αυτά που ξέρω εγώ, γιατί δεν τα ξέρει τώρα πίσω από την κάμερα. Σου λέω, ζήτησε καρότσα. Να, εδώ ήσασταν, ζήτησε καρότσα. Και του βρήκα, να πληρώσει κιόλας, του βρήκα δωρεάν την καρότσα. Οκ. Okay. Τυχαίνει να έχει πάνω και τα δύο δανεικά από 4 μέρες. Και χρειάζεται την μπαταρία τη δικιά σου. Αλλά χωρίς βαρολίνες, ε. Να πιανόμαστε τα μπουσκάφια. Ναι, αλλά πιάνονται. Μπήκανε και πολλά παιδιά και λέει, δηλαδή δεν είμαι. Αλλά ήταν όλοι να περάσουν από κάτω και να λέγανε μαλάκα. Εντάξει, μπήκαν αρκετοί και είπαν ότι ήταν κάπω, κάθισε κάπω και. Οκ. Αλλά μπήκανε και πολλοί και λέγανε, μα δεν καταλαβαίνω το λόγο που. Δηλαδή, εγώ έτσι πως το έδωσε, μια χαρά ήταν. Του έδωσε αυτό που ήθελε. Εν τω μεταξύ, δεν είπες κάτι παράλογο, έτσι. Έλεγες παράλογο. Επειδή ξέρω. Όχι, επειδή ξέρω. Αλλά πράγμα, το είχε πει ότι στην κάρτα να κάνει πόντζε. Επειδή ξέρω ότι θα τα αλλάξει, θέλω μόνο που σα μάθω. Είμαστε και οι δύο και δεν ξέρω. Ναι, από το... αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως είναι το θέμα των αμαξιών αυτών που φτιάχνουν αμάξια. Γιατί αν τα δώσει, τα πει. Ίσως έχει θέση με του αμαξοτέτοιου. Δηλαδή, εμεί έχουμε διαφορετικά. Με τον Κωστάκη. Ο Κωστάκη φτιάχνει το FC. Πούλησε το FC τζάμπα τότε, okay, γιατί το έχει το φτιάχνει. Ήρθε. Ο Κωστάκης έχει έρθει έχει και μου έχει πάρει 3 εισαγωγές από FC που ακόμα δεν τις έχει βάλει. Δεν τις ζήτησα πίσω, ούτε έφτα. Το κάποια στιγμή το πέρασε, λέω τις εισαγωγές έχεις ακόμα. Ναι, λέει, θα σου φέρω. Στην μπούτσα μου, άρχισε έτσι πραγματικά. Υπάρχει ανταλλακτική. Έτσι. Ναι, πιανού δεν είναι τώρα, είμαι το χορχέ, ξέρει πόσα πράγματα έχουμε αλλάξει. Γιατί ο χορχέ πόσα έχει δώσει άγνωστος. Ναι, και εγώ πόσα έχω δώσει στο χορχέ και σε άλλους. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Ίσως να μην το έχουν αυτοί που ασχολούνται, δεν ασχολούνται με αλλάξει. Δεν μπορώ να το κάνω. Νομίζω ότι πα, α πούμε, σε ένα γάμο και δίνει ένα δώρο. Τον είπα στο τέτοιο το θέρο. Μόνο γιάρι. Ωραία, αυτό το σκυλίνε. Αν και μετά από αυτό, μάγκες, κάποιοι με θεωρείτε γύφτο, τι να πω, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έτσι, σταμάτα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και το γύφτο το λέω, συγγνώμη, δεν θέλω να θίξω κανέναν. Με γράψαν κάποιοι από κάτω, θα το πούμε Κανιόγλου, γύφτος είσαι. Εντάξει, αν οι γύφτοι κάνουν δώρα έτσι αμάξια. Κάρι κλείνει τραπέζια. Και με ζαντάρες, έτσι. Τραπεζάκια, μπαμπού. Ακόμα και σε αυτό, μισές δουλειές. Μπροστά έχει άλλες, πίσω έχει άλλες. Τέσσερις σωστές ζάντες δεν του βάλα.